Ελληνική Επανάσταση ανέδειξε πάρα πολλούς ήρωες που δεν λογάριασαν ούτε τη ζωή τη δική τους, ούτε της οικογενείας τους, προκειμένου να απελευθερωθεί το έθνος. Δύο από τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς της Επανάστασης ήταν ο Κανάρης και ο Μιαούλης. Οι ειδικοί θεωρούν ότι χωρίς τη συμμετοχή των ναυτικών νησιών και τη στρατιωτική ιδιοφυΐα των καπεταναίων, η Επανάσταση δεν θα έχει αντέξει παρά ελάχιστες ημέρες. Μέσα λοιπόν από τη ζωή του Κωνσταντίνου Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη θα δούμε συνολικά τη συνεισφορά του ναυτικού. Ξεκινάμε από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον ψαριανό πυρπολιτή, ο οποίος εκδικήθηκε για τη σφαγή της Χίου, αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων και κινητοποίησε με τους άθλους του τα σαλόνια της Ευρώπης. Πριν από την Επανάσταση, οι χιώτες ναυτικοί κυριαρχούν εμπορικά στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Η παραγωγή της μαστίχας, αλλά και η εμπορική πρωτοκαθεδρία του νησιού οδηγεί τον Σουλτάνο στην απόφαση να παραχωρήσει στο νησί εξαιρετικά προνόμια που άγγιζαν σχεδόν το καθεστώς της αυτονομίας. Οι Οθωμανοί τους ανέχονται γιατί πλουτίζουν από εκείνους. Ήταν υπό την προστασία κατά κάποιο τρόπο της αδελφής του Σουλτάνου. Ο εθνικός ξεσηκωμός θα βρει τους εύπορους χιώτες ριζικά αντίθετους με την Επανάσταση. Η Χίος, με απόφαση των προεστών της, απέχει από τον αγώνα για όλο τον πρώτο χρόνο του ξεσηκωμού. Η καλοπέραση δηλαδή των ανθρώπων του νησιού αυτού ήταν αναστατικός παράγοντας ξεσηκωμού. Ήτανε πίσω από την Επανάσταση πάρα πολλοί χιώτες. Ήτανε πάρα πολύ φιλικοί, ήτανε πάρα πολύ... οι οποίοι μπορεί να μην πολεμάγανε, αλλά πληρώνανε. Ωστόσο, στις 10 Μαρτίου του 1822, ο Σαμιώτης Λυκούργος Λογοθέτης θα αποβιβαστεί στο νησί με 2.500 άνδρες και θα ξεσηκώσει το πλήθος. Ο Σουλτάνος εξοργίζεται. Ο Σουλτάνος αντέδρασε σαν απατημένος σύζυγος, διότι με τόσα προνόμια που είχαν, ήταν αυτοί που περιμένανε λιγότερο από οποιονδήποτε να ξεσηκωθούν. Διατάσσει αμέσως να αποκεφαλιστούν 60 χιώτες που έμεναν στην Κωνσταντινούπολη. Συγχρόνως δίνει εντολή στον περίφημο Τούρκο ναύαρχο Καρά Αλή να τιμωρήσει σκληρά τους θασιαστές στη Χίο. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η τιμωρία θα ξεπερνούσε κάθε όριο σκληρότητας, απανθρωπιάς. Η τιμωρία της Χίου κράτησε πολλές ημέρες και εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή σφαγή. Σκεφτείτε ότι από τις 120 τόσες χιλιάδες που υπήρχαν οι κάτοικοί της, εμείνανε γύρω στους 2.000 ζωντανοί, 21.000 κατόρθωσαν και διέφυγαν και όλοι οι υπόλοιποι περάσανε μαχαίρι. Γύρω στους 60.000, αν θυμάμαι καλά, χιώτες κατασφάχτηκαν ή εξανδραποδίστηκαν. Πρέπει να είχε πάρα πολλά πτώματα άθαυτα. Ξέρουμε ότι σε περιοχές όπως ο Άγιος Μινάς, ο Ανάβατος, το Μελανιό, τα οστά περιστελέγησαν δεκαετίες μετά, που έγιναν μαζικές σφαγές. Ποιος θα μπορούσε να θάψει τόσα πτώματα? Και τα πετούσαν στη θάλασσα. Και μάλιστα, οι οποίοι την μπανιάστηκαν δεν μπορούσαν να περάσουν τα πλοία. 50.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι και πουλήθηκαν ως δούλοι. Ο εκείνος που πηγαίνανε για πούλημα τους πνίγανε τους περισσότερους για να μην πέσει η τιμή τους λόγω της μεγάλης προσφοράς. Χιώτικα συνεργεία Ελλήνων της χιωτότητας διασποράς περιέρχονταν την Ανατολή επί δεκαετίες και να βρούνε και βρήκανε εκατοντάδες παιδιά στα χαρέμια κτλ. Μάλιστα η γιαγιά της Πινελόπης Δέλτα ήταν μια από αυτούς, η μητέρα του Μπενάκη. Οι ψαριανοί ακούν από το νησί τους τους κανονιοβολισμούς και στέλνουν πολεμικά πλοιάρια να δουν τι συμβαίνει. Και αρχίσαν μετά να πηγαίνουν από τα ψαρά προς τα εκεί ενισχύσεις, με ποια έννοια δηλαδή, να μπορέσουν να γλιτώσουν κάποιους από το θάνατο. Και πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι επρόκειτο μετά από ένα χρόνο
να σφαγούν στη σφαγή των ψαρών, στην καταστροφή των ψαρών, ήταν κιότες πάλι. Οι επαναστατημένοι Έλληνες κλονίζονται. Άλλοι φοβούνται και άλλοι ορκίζονται εκδίκηση. Ανάμεσα σε αυτούς που υπόσχονται να εκδικηθούν είναι ο σκληροτράχυλος ναυτικός από τα Ψαρά, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Δύο μήνες μετά, στις 31 Μαΐου του 1822, οι ψαριανοί καπεταναίοι αποφασίζουν σε μια ψαροταβέρνα να πυρπολήσουν την αρμάδα του Καρά Αλή. Μετά την καταστροφή της Χίου, ο ελληνικός στόλος με τον Ανδρούτσο, τον Μιαούλη και τον Αποστόλη ήταν μαζεμένοι στα Ψαρά και είχαν πάρει την απόφαση να πάρουν εκδίκηση για την καταστροφή. Όλοι σκέφτονται τον Κανάρη. Όταν συμφώνησε και ο Μιαούλης, τον κάλεσαν για να το ανακοινώσουν την πρόταση. Ο Κανάρης απάντησε απλά: «Ευχαριστώ πολύ, είμαι έτοιμος». Και έφυγε, κάνοντας σκοπό της ζωής του να πραγματοποιήσει αυτό το γεγονός. Έγινε δηλαδή το όνειρό του. Είχε δισταγμούς, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί εχμάλωτοι Έλληνες απάνω στην Καπιτάνα. Και του είπε ο Πιπίνος: «Κωνσταντή, είναι καλύτερα να θυσιαστούν παρά να πουληθούν σκλάβοι στα παζάρια της Ανατολής». Ο Κανάρης εννοούσε όσα είπε. Η επιχείρηση ξεκίνησε αμέσως. Δύο πυρπολικά ξεκινούν από τα Ψαρά. Στο ένα επικεφαλής είναι ο Κανάρης και στο δεύτερο ο ονομαστός μπουρλοτιέρης Ανδρέας Πιπίνος. Και ξεκινήσανε ξυπόλοιποι, απλοί ναύτες, οι οποίοι μυρίζανε υδροτήλα, σκόρδο και λευτεριά. Φτάνοντας στο λιμάνι, δύο μπουρλοτιέριδες βλέπουν το σύνολο της αρμάδας. Δεκάδες σκαριά διαφόρων τύπων και 12 επιβλητικές φρεγάτες που κάθε μια είχε 84 κανόνια. Η τουρκική ναυαρχίδα ήταν ολόφωτη στη μέση του πελάγους, κοντά στη Χίο. Επικρατούσε και απόλυτη ηρεμία και αυτό επέτεινε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Ακούγονταν μουσικές, ήχοι, εινοποσίες, τα πληρώματα. 2.000 άτομα γιόρταζαν μέσα στην ναυαρχίδα το πλήρωμα υπό τον Καρά Αλή, τον καπουδάν Πασά Καρά Αλή. Ήταν καλή στιγμή, διότι λόγω του ότι πανηγύριζαν δεν άκουσαν και δεν είδαν. Άρα ήταν καλύτερη η δράση του Κανάρη. Ξεκίνησαν δύο περιπολικά με τον Πιπίνο και με τον Κανάρη και με πολύ επιδέξιους χειρισμούς έφτασαν στα εχθρικά πλοία. Ο Κανάρης πήγε πρώτα στο μεγάλο του καράλι και μετά ακολούθησε ο Πιπίνος, ο οποίος βρήκε στο δρόμο του την δεύτερη ναυαρχίδα, την υποκαπετάνα που λέγανε. Είναι ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, στο οποίο σαν εγχείρηση ανοιχτής καρδίας πρέπει σε πολύ λίγο χρόνο να χτυπήσεις το ακριβές σημείο. Πηγαίνοντας, ο Κωνσταντίνος ο Κανάρης είπε στον Τζάκαλο, ο οποίος ήταν ο πιδαλιούχος του. Του λέει: «Τσάκαλε, βάλε τον μπαστούνι μέσα στην μπουκαπόρτα». Συγχρόνως βέβαια πετάνε και άγκυρες και γάντζους για να δεθούν και βάζει τον μπουρλότο. Το για να πιάσει καλά και σίγουρα έπρεπε να μείνει εκεί κολλημένο το πλοίο και οι άνθρωποι μαζί. Μισή ώρα και πάνω κάθισαν. Και πήγε και έβαλε το τσιμπούκι, το προραίο ιστό του μπουρλότο του, το κατάρτι του, το μητερό μπροστά, μέσα στην κανονιοθήκη της μεγάλης τουρκικής φρεγάτας, για να το δέσει να πιαστεί καλά. Με κατάλληλους και επιδέξιους ελιγμούς, ο έλουρος αυτός κατορθώνει να προσδέσει το πλοίο του γερά πάνω στην ναυαρχίδα του Καράλη, να μεταδώσει τη φωτιά και τον μπουρλότο και σε λίγα λεπτά ολόκληρη αυτή η αυτός ο κολοσσός ο Οθωμανικός
να μετατραπεί σε πανανάλωμα του πυρός. Και μάλιστα φώναξε κιόλας ότι πάρει και από μένα ένα δώρο γιατί που γιορτάζεις απόψε. Οι Τούρκοι φρουροί αντιλαμβάνονται την επιχείρηση και πυροβολούν το πλήρωμα του Κανάρη. Ο Κανάρης, αφού έδεσε το πυρπολικό, έπρεπε να απομακρυνθεί με δεύτερο πλοιάριο που συνόδευε πάντα τους μπουρλοτιέριδες. Πώς να φύγουνε, που εκείνη την ώρα εξακολουθούσαν να πάνε και τους παράγανε. Και τότε, λέει, κινδύνεψε και το καράβι, η βάρκα η μικρή, να βουλιάξει, αλλά και να τραυματιστούν και να σκοτωθούν και ο ίδιος ο Κανάρης. Πηδήξανε μέσα στη σκαμπάδια, κάνανε να κοπηλατήσουν και είχε κολλήσει. Γιατί είχε κολλήσει κάτω σε διάφορα σκηνιά τα οποία έπλεαν εκεί στην, γύρω-γύρω από την ναυαρχίδα. Η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο. Ο Κανάρης και το πλήρωμα κινδυνεύουν με άμεσο θάνατο. Μέσα σε αυτό τον αραλαγμό των τουφεκιών και των μυσδραλίων που πατάγανε σφαίρες και σπάγανε, κατορθώσανε, δηλαδή σκηνές αφάνταστες. Ούτε κινηματογραφικά σενάρια φαντασίας δεν μπορούν να γίνουν. Και έτσι φύγανε. Βρήκανε το ελληνικό καράβι που τους περίμενε και γλιτώσανε. Η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καράλη, του ναύαρχου του τουρκικού στόλου, ήταν η μεγάλη στιγμή της καριέρας του Κανάρη, αυτοί θυμούνται όλοι πιο πολύ, διότι έρχεται ακριβώς μετά την καταστροφή της Χίου, γίνεται για να εκδικηθεί το γένος την καταστροφή αυτή των αμάχων και πετυχαίνει απόλυτα. Οι Τούρκοι της Ναυαρχίδας θα βρουν βασανιστικό θάνατο. Διότι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει με την έκρηξη αυτών των εκρηκτικών είναι ότι τυφλώνονται οι άνθρωποι που είναι σε στενή τυφλώνονται. Δεύτερον, πεθαίνουν από ασφυξία και τρίτο καίγονται. Το καίγονται πια δεν έχει σημασία γιατί έχει πεθάνει από άλλα. Δεν κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και μέσα σε 45 λεπτά περίπου εξαπλώθηκε σε όλο το πλοίο με αποτέλεσμα να βρουν ένα τραγικό θάνατο και 2.000 Οθωμανοί που βρίσκονταν στο πλοίο. Και ο Καράλη, ο οποίος κάπου οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι ήταν μέθυσος και το ένα και το άλλο, αλλά ήταν ο πιο μορφωμένος και κατηρτισμένος αξιωματικός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ένα κατάρτι έπεσε στο κεφάλι του Καράλη, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στην απέναντι ακτή και εκεί εξέπνευσε. Επομένως έχασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία έναν από τους σημαντικούς ναυτικούς της ηγέτες. Σημειώστε ότι τότε ένας ναύαρχος για να γίνει χρειαζόταν πολλά χρόνια επένδυσης απάνω του για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το αξίωμα και για να ξέρει και τι να κάνει. Και έτσι η απώλεια ενός ναυάρχου είναι σημαντικό πράγμα για τον εχθρό. Δαφνοστεφανώθηκαν ο Κανάρης και οι ήρωές του, τους αποδόθηκαν εξαιρετικές τιμές και ο Κανάρης είχε επιτελέσει το θαύμα. Αυτό το γεγονός ήταν η πρώτη ανακούφιση του ελληνισμού μετά από την τραγωδία της Χίου. Ανακουφίστηκαν οι Έλληνες. Ψυχολογικά ανεπτερώθη το ηθικό τους. Σύμφωνα με τον Άγγλο ιστορικό, τον Τόμας Γκόρντον, ήταν ένα από τα πιο λαμπρά κατορθώματα που έχει να γράψει η στρατιωτική ιστορία. Οι υπόλοιπες επιτυχίες του ελληνικού ναυτικού, η ανατίναξη της ναυαρχίδας και η απώλεια του Καρά Αλή τρομοκρατούν αυτή τη φορά τους Τούρκους ναυτικούς. Οι επιτυχίες αυτές που οδηγούν μεσοπρόθεσμα στην απουσία του τουρκικού στόλου για ένα εξάμηνο, τα ελληνικά νερά, ένα κρίσιμο εξάμηνο για την εξέλιξη της Επανάστασης. Και αυτό έδωσε το προβάδισμα στους αγωνιστές της Πελοποννήσου να αντιμετωπίσουν τον Δράμαλη με τα γνωστά αποτελέσματα. Η
Η είδηση φέρνει κύμα ενθουσιασμού τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Ο Κανάρης περιγράφεται με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς. Η Ευρώπη άρχισε να μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπεράνθρωπος. Και αυτόν τον λέγανε Κανάρη. Ότι υπάρχει ακόμη ναυτικό ελληνικό που πολεμάει και τα φέρνει σε πέρας. Ακόμη και ο Βίκτορ Ουγκό ασχολήθηκαν με το κατόρθωμα αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο στάρ της Επανάστασης. Είχε ένα φωτοστέφανο από αυτά του τα κατορθώματα. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας υπήρξε από τις πιο σημαντικές στιγμές της Επανάστασης και έκανε τον Κανάρη ευρωπαϊκό θρύλο. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, οι Τούρκοι θα καταστρέψουν την πατρίδα του τα ψαρά. Ο Σουλτάνος, όταν του δείξαν το χάρτη, αυτό λέει, ποια είναι τα ψαρά, λέει αυτά. Και έξισε το χάρτη με τον ήλιο του για να φύγουν τα ψαρά από τη μέση. Η καταστροφή των ψαρών στήχησε τη ζωή στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού θα επιβιώσουν μόνο 18.000. Η σύζυγος του Κανάρη, Δέσποινα Μανιάτη, αναγκάστηκε να πέσει έγκυος στη θάλασσα με τα δύο της παιδιά στην αγκαλιά και κατάφερε τελικά να σωθεί από ένα μικρό πλοιάριο. Ο πυρπολιτής δεν βρίσκεται στο νησί. Οι γονείς και πολλά μέλη της οικογένειάς του θανατώνονται. Το 1825 οι δυνάμεις του Ιμπραήμ ετοιμάζονται να σαρώσουν την Πελοπόννησο. Ο στόλος του περιμένει στην Αλεξάνδρεια για να μεταφέρει τα στρατεύματά του. Τότε ο Κανάρης θα συλλάβει ένα παράτολμο σχέδιο. Ο Κανάρης εκείνο που επιχείρησε ήταν να κάψει τον αντίπαλο στόλο στα γυροβόλιό του. Και για να είμαστε ακριβέστεροι, το πλέον αξιόμαχο τμήμα του αντιπάλου, τον Αιγυπτιακό στόλο. Εάν είχαν επιτύχει, δεν θα γινόταν η εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ήταν μια κίνηση εξαιρετικά ευφύης. Είναι η πρώτη επιχείρηση που ελληνικός στόλος, πλοία, έφυγαν έξω από τα νερά τους, από την περιοχή τους, στην ελληνική, να κάνουν επιθετική επιχείρηση στο εξωτερικό. Αυτό είχε να γίνει από τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα πυρπολικά κατάφεραν να διεισδύσουν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, αλλά εξαιτίας της άπνοιας και της κακής συνεννόησης, οι Γάλλοι εντόπισαν τους Έλληνες και έστρεψαν τα κανόνια εναντίον τους. Ο Κανάρης και οι άντρες του με τα βίας διασώθηκαν. Τη γλίτωσε όμως ο ίδιος με τη ζωή του, και αυτό δεν ήταν λίγο, μέσα από του λύκου το στόμα κυριολεκτικά. Εάν η επιχείρηση πετύχαινε, θα ήταν καθοριστική σημασίας για την Επανάσταση. Θα ήταν καταπληκτικό το αποτέλεσμα, διότι θα κεγόταν όλος ο στόλος και βέβαια το μήνυμα θα ήταν τρομερό. Μπορεί να γλιτώναμε την εισβολή της Πελοποννήσου τότε. Ο Κανάρης υπήρξε από τους λίγους συνετούς Έλληνες της Επανάστασης και δεν ενεπλάκει στον εμφύλιο πόλεμο. Άλλωστε, νομίζω ότι και στην ιστορία έμεινε ακριβώς για αυτό το λόγο γνωστός, επειδή προσπαθούσε να ενώσει τους συναγωνιστές του παρά να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Ο Καποδίστριας εκτίμησε αμέσως την ακεραιότητα και την ανιδιοτέλειά του. Γι' αυτό έγινε πολύτιμο συνεργάτης του. Ο Όθωνας όμως τον αντιμετώπισε με περιφρόνηση. Το 1835 ο βασιλιάς διορίζει τους πρώτους ναυάρχους του ελεύθερου κράτους. Ο Κανάρης δεν είναι στον κατάλογο. Δεν ήθελε, δεν του άρεσε, αν θέλετε, τα απεριόριστα δικαιώματα που είχε το στέμα, που είχε ο Όθωνας πάνω στο πολίτευμα. Ήταν βαθιά δημοκρατικός. Και το 1843 πρωτοστάτησε και αυτός με τη ρωσόφιλη παράταξη στην εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου που διεκδικούσαν οι αγωνιστές στο Σύνταγμα.
Βετεράνος πυρπολιτής τα καταφέρνει θαυμάσια και στην ξηρά, όπου γίνεται ένας άξιος πολιτικός. Το 1844 είναι σύντομα, για σύντομο χρονικό διάστημα πρωθυπουργός, αλλά είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που ολοκληρώνει την σύνταξη, την ψήφιση και την εφαρμογή κατά το δυνατόν του πρώτου συντάγματος της ελληνικής πολιτείας. Ο λαός τον πίστευε και όποτε τον χρειαζόντουσαν τον ανέσυραν από το συρτάρι της του παροπλισμού και τον έφερναν στο προσκήνιο. Ωστόσο οι κόντρες με τον Όθωνα ήταν συνεχείς. Στις νέες αναταραχές λίγο πριν από την πτώση του βασιλιά, ο γιος του εξορίζεται στην Κύθνο. Το 1861 αρνείται επίσης τη σύνταξη που του προσφέρει ο Όθωνας, όπως και τη θέση του αρχιναβάρχου, με την αφορμή του εορτασμού της Εθνικής Επετείου του 1821. Το 1862, στη διάρκεια μιας άλλης πολιτικής κρίσης, ο Όθωνας του προτείνει να γίνει πρωθυπουργός και ο Κανάρης προτείνει κάτι πρωτοποριακό. Ζητούσε ελευθερία του τύπου, ζητούσε διανομή της γης, μείωση των φόρων, αποζημίωση στους αγωνιστές, διότι έβλεπε ότι οι αγωνιστές του 21 έμεναν χωρίς αποζημίωση και χωρίς τα στοιχειώδη. Ανάμεσα στα αιτήματά του ήταν ότι έπρεπε να διορίζονται υπουργοί μετά από υπόδειξη του Πρωθυπουργού. Τους οποίους δεν τους ενέκρινε ο Όθωνας, γιατί θεώρησε ο Όθωνας ήταν πολύ δημοκρατική. Και τότε δεν δέχθηκε ούτε ο ίδιος να συνεχίσει. Πέρασε την αντιπολίτευση. Η πολιτική κόντρα με τον Όθωνα θα κορυφωθεί το 1862, με τον Κανάρη να πρωτοστατεί στην ανατροπή του βασιλιά. Μετά την έξωση του Όθωνα, ο Κανάρης θα γίνει πρωθυπουργός της κυβέρνησης Τριανδρίας, μαζί με τον Δημήτρη Βούλγαρη και τον Βενιζέλο Ρούφο. Οι διαφωνίες καταλήγουν σε μία ακόμα εμφύλια διαμάχη. Στις συμπλοκές, ο Κανάρης θα χάσει τον νεότερο του γιο. Ο Αριστίδης Κανάρης με τη φρουρά του είχε καταλάβει τα ανάκτορα και ετοιμάζονταν να επιτεθούν οι παιδινοί για να τα καταλάβουν αυτοί. Κάποια στιγμή μπήκαν μέσα στον κήπο. Ο Αριστίδης κατάφερε να τους βγάλει έξω και εκεί στην Ηρώδου Αττικού, στην είσοδο σήμερα του κήπου, τον χτύπησαν θανάσιμα. Σε μία ανταπόκριση ξένης εφημερίδας, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος το είπε, είναι κατάφεραν οι Έλληνες να σκοτώσουν έναν Κανάρη που δεν κατόρθωσαν οι Τούρκοι. Ο Κανάρης υπήρξε τραγικός πατέρας, καθώς όσο ζούσε έχασε τα 5 από τα 7 παιδιά του. Τα δύο, δηλαδή ο πρωτότοκος, ο Νικόλαος και ο Θεμιστοκλής σε επιχειρήσεις, σε ειδικές αποστολές στην Βηρητό και στην Αλεξάνδρεια αντίστοιχα, ο Δελικούργος, ο γιος του, πέθανε και αυτός σε μικρή ηλικία, σε ηλικία 39 ετών, η δε Μαρία η κόρη του σε ηλικία 19 ετών. Ο πυρπολιτής από τα Ψαρά άσκησε 4 φορές το ανώτατο πολιτικό αξίωμα και πέθανε σε βαθιά γεράματα, ενώ ήταν εν ενεργεία πρωθυπουργός. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη δόξα, πολιτικές πικρίες και οικογενειακά δράματα. Στη συνείδηση των πολιτών έμεινε ως η απόλυτη πατρική φιγούρα του έθνους. Και τον λέγαν πάντα ο πρωθυπουργός των δυσκόλων περιστάσεων. Έχει αναμφισβήτητα έναν αγνό πατριωτισμό, μια ανιδιοτέλεια, μια εντιμότητα. Αναμφισβήτητη. Μέχρι γέρος θεωρείται μια σεβάσμια μορφή της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή ήταν η ζωή του Κωνσταντίνου Κανάρη. Ήταν ο κορυφαίος ναυτικός, εισάξιος του Ανδρέα Μιαούλη, με τον οποίο συγκρούστηκε στην εμφύλια διαμάχη επί Καποδίστρια. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τη συναρπαστική ζωή του έτερου θαλασσόλικου, του Ιδραίου Ανδρέα Μιαούλη, που κατατρόμαζε τον τουρκικό στόλο ακόμα
και με το άκουσμα του ονόματός του. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα στους καπετάνιους της Επανάστασης. Στην αρχή του αγώνα τα μικρά ελληνικά πλοία έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους πανίσχυρους, οθωμανικούς κολοσσούς. Ο αγώνας στη θάλασσα θα ήταν καταδικασμένος, χωρίς την αυτοσύνη των Ελλήνων και την ύπαρξη ενός ισχυρού ηγέτη. Για τον ελληνικό στόλο, αυτός ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο καθοριστικούς ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Ο Ανδρέας Μιαούλης γεννήθηκε στην Ίδρα. Η οικογένειά του ήταν Αρβανίτες, που ήρθαν στο νησί το 18ο αιώνα από διάφορες περιοχές της Εύβοιας. Το πραγματικό του επίθετο ήταν Βόκος και το Μιαούλης είχε τουρκική ρίζα. Επήγε στη Χίο και αγόρασα ένα πολύ ωραίο καράβι από κάποιον Οθωμανό, Τούρκο, που ο οποίο το όνομα ήταν Μιαούλο. Μιαούλ. Μιαούλ στα τουρκικά σημαίνει μικρή βάρκα. Από αυτή την... γι' αυτό το λόγο πήρε το προσωνύμιο Μιαούλης. Ξεκίνησε με τα καράβια του πατέρα του, από μικρό παιδί, 15 ετών. Όταν το εγκατέλειψε το καράβι ο πατέρας του, το πήρε αυτός. Το έτσι θέλω, για να σηκωθεί να φύγει, να πάει μόνος του, να ξανοιχτεί στα πέλαγα. Βεβαίως, ο Δημήτρης Βόκος είχε αντιρρήσεις για το γιο του. Δεν εμπιστευόταν, ακριβώς επειδή ήξερε ότι είναι λίγο επιπόλαιος, λίγο αδιάλακτος και λίγο προπέτης, δεν εμπιστευότανε το γιο του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε ρυψοκίνδυνος κουρσάρος στη θάλασσα της Μεσογείου. Είχαν συνενωθεί με τον τότε φοβερό και τρομερό πειρατή της εποχής, Γουλιέλμο Μαλτέζο, και με τον Ανδρέα Ανδρούτσο, τον πατέρα του μετέπειτα γνωστού Οδυσσέα Ανδρούτσου, του ήρωα. Σε συνεργασία με αυτούς είχαν επιδοθεί σε αμέτρητες πειρατικές αποστολές. Όμως η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Είχε και καταδρομική δράση. Ο Μιαούλης έβγαλε πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια του Γαλλοβρετανικού πολέμου. Ο Μιαούλης έκανε περιουσία μεγάλη, κυρίως εκμεταλλευόμενος τους Ναπολεόντιους πολέμους και τον υπηρετικό αποκλεισμό. Ήταν εξαιρετικός ρίκτης αποκλεισμών κυρίως, δηλαδή κατόρθωνε να διασπά τους αποκλεισμούς των Άγγλων και να εφοδιάζει τα γαλλικά λιμάνια με σιτάρι. Και καταλαβαίνετε ότι και τώρα συμβαίνει αυτό, ακριβώς και την εποχή μας συμβαίνει αυτό, ένα τέτοιο ταξίδι σου έβγαζε πολλαπλάσια από ό,τι θα ήταν μια νόμιμη αμοιβή για την εποχή. Έτσι, και αυτό τον έκανε να πλουτίσει πάρα πολύ γρήγορα. Λένε ότι πολλές φορές ερχόταν με τα έρμα του πλοίου του γεμάτα χρυσάφι ή ισπανικά σημαίνει αντίστυλα, τάλιρα. Ο Μιαούλης στα παράτολμα ταξίδια του στη Μεσόγειο κινδύνευσε πολλές φορές. Προεπαναστατικά ο Νέλσον, ο περίφημος Άγγλος ναύαρχος, τον συνέλαβε στην Ισπανία με παράνομο εμπόρευμα. Του είπε... Γιατί κάνεις αυτό? Ναι, το κάνω, λέει, για να βγάλω λεφτά να πλουτίσω. Τον θαύμασε και ζήτησε να του χαριστεί η ζωή, ενώ η ζωή του κινδύνευε ουσιαστικά. Και μετά το ρώτησε στο τέλος, λέει η παράδοση, εσύ τώρα εάν ήσουν στη θέση του και εγώ στη δική σου, τι θα με έκανες? Α, λέει, εγώ θα σε κρέμαγα στο Άλμπουρο, επάνω. Αυτό το... Εξεπλάγει ο Νέλσον και λένε ότι χάριν αυτού τον άφησε ελεύθερο να φύγει και αυτόν και το καράβι του. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ο Μιαούλης κατέβαινε από την ναυαρχίδα του Νέλσονα, είπε προφητικά ο Νέλσον, εκ του ανθρώπου τούτου ή μεγάλον κακό ή μεγάλο καλό θα επέλθει στο έθνος του. Και έγιναν και τα δύο. Όταν σταμάτησε η ζωή του κουρσάρου, ο Μιαούλης ανέπτυξε εμπορικές δραστηριότητες και απέκτησε κύρος, καθώς μεταμορφώθηκε σε έναν έντιμο και ικανό επιχειρηματία. Η τεράστια περιουσία που δημιούργησε του χάρισε μια θέση ανάμεσα στους ισχυρούς προκρήτους της Ίδρας.
Η Επανάσταση ήταν για αυτόν, όπως και για κάθε εύπορο ιδραίο, ένα αβέβαιο ρίσκο. Ήταν αρνητική γιατί η Ίδρα, ας μην ξεχνάμε, ότι ήταν μια ημιαυτόνομη κοινωνία, ένα κράτος ουσιαστικά ήταν. Αν είσαι ένας ιδραίος πλειοκτήτης που είμαι ο λίγον πειρατής, ο λίγον έμπορος, έλεγες τώρα γιατί να θυσιάσω τα καλά μου για κάτι που δεν ξέρω που θα με βγάλει. Και ρεαλιστικά όμως έκρινε ότι σε αυτή τη φάση ο αγώνας ήταν άνισος και γι' αυτό καταδικασμένος. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα ότι είσαι προδότης και δεν θέλεις. Το να είσαι σόφρον είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάθε επανάσταση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Μην βλέπετε τώρα που την ξέρουμε ότι έγινε και έγινε το ελληνικό κράτος και είναι οι ήρωες σημεοστολισμένοι παντού. Αυτό δεν το ξέραν τότε οι άνθρωποι. Βέβαια, ερχόταν ένα άγνωστο καινούριο πράγμα που λέγανε και που εμένα που θα με φέρει αυτό. Ωστόσο, οι Στεριανοί μαχητές διαπιστώνουν αμέσως ότι χωρίς υποστήριξη στόλου η επανάσταση είναι καταδικασμένη. Στις 15 Απριλίου, ο Ιδραίος Προεστός Αντώνης Οικονόμου σχεδόν πραξικοπηματικά εντάσσει το νησί στον αγώνα και υποχρεώνει τους Ιδραίους να ενισχύσουν οικονομικά την επανάσταση. Ο Μιαούλης δεν συμμετέχει ακόμη ενεργά, αλλά η οικονομική του συνεισφορά είναι γενναιόδορη. Το πρώτο χρόνο έτος του αγώνα στηρίχτηκε σε χρήματα ιδραίικα και φυσικά στα πλοία των Ιδραίων. Το καλοκαίρι του 21 η ζωή του Μιαούλη αλλάζει ριζικά. Ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας γίνεται προτεραιότητά του. Το εγώ του το διέθεσε στο εμείς. Πέρασε δηλαδή από το ατομικό στο συλλογικό καθαρά. Αυτός που τελικά τον πίεσε και τον ανάγκασε, τον έπεισε μάλλον να μπει στην επανάσταση είναι ο Λάζαρος Κουντουριώτης, ο πιο ισχυρός πρόκριτος της Ίδρας. Μίλησε με τον Λάζαρο. Κανείς δεν ξέρει τι υπόθηκε, αλλά όπως χαρακτηριστικά λέει ο ιστοριογράφος μας, ο Μιαούλης εξήλθε του Μεγάρου των Κουντουριωτών, ναύαρχος της Ίδρας. Η είσοδος του Μιαούλη στον αγώνα θα αποβεί καταλυτική για την πορεία της Επανάστασης. Ο Ανδρέας Μιαούλης είναι από αυτούς που περικλείσανε την Πελοπόννησο και εξασφάλισαν τις νίκες του πρώτου και του δεύτερου έτους του πολέμου. Δεν θα μιλούσαμε για τις μεγάλες νίκες στην Πελοπόννησο το πρώτο και δεύτερο έτος του πολέμου αν δεν υπήρχε ο Μιαούλης και οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι να περιπολούν και να σταματούν τον Οθωμανικό στόλο. Κατατρόμαξε με τα μπουρλότα του ναυτικού του τους αντιπάλους, τους ανάγκαζε πάντα να υποχωρούν, έδωσε ναυμαχίες τις οποίες κέρδισε ως επιτοπλίστων. Ο Μιαούλης έγινε φόβος και τρόμος των αντιπάλων του, αν και στις ναυμαχίες πόναγε και ήταν σχεδόν ακίνητος. Διεύθυνε τις ναυμαχίες και έδινε εντολές λόγω της ποδάγρας που είχε στα πόδια, τους φοβερούς πόνους από αρθρητικά, καθήμενο σταυροπόδι επάνω σε ένα έξω από την καμπίνα του. Αυτός είχε πολυτελέστατη καμπίνα, αλλά καθόταν έξω επάνω σε ένα στρώμα. Ο Μιαούλης ήταν ένας γεννημένος ηγέτης. Ήταν, όπως είπα, από όλους αυτούς τους επαναστάτες της θάλασσας, ένας φανερός ηγέτης. Το 1824, εκεί που βρίσκονται τα σημερινά Ίμια, θα δοθεί η μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι Έλληνες διαθέτουν λιγότερο από 100 πλοία. Οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ συγκεντρώνουν για την ναυμαχία από 400 έως 500. Όταν πρωτοεμφανιστήκανε τα πλοία, λέει, από μακριά, λένε στα ημερολόγια τους οι Έλληνες, μοιάζανε σαν αναδυόμενο δάσος τα κατάρτια τους. Είχαν σκεπάσει όλο τον ορίζοντα. Δηλαδή, για έναν ο οποίος δεν ήταν ατρόμητος, του προκαλούσε δέος η εμφάνιση μόνο τόσων πλοίων. Τα οποία δεν ήταν όλα τουρκικά, ήταν και γαλλικά και αυστριακά, κυρίως αυστριακά και άλλα,
αλλά μαζεύονται 400 πλοία με 2.500 κανόνια και μεγάλα κανόνια συζητάμε. Τα βάζει ο καπτάν Αντρέας, παρόλα τα μικρά του πλοία, τα βάζει με τους κολοσσούς τους Τούρκους, με φρεγάτες, με κορβέτες. Ο στόλος μας, ο δικός μας, ήταν μόνο με μπρίκια και μπουρλότα, τα υπερπολικά. Και μαζεύτηκε ό,τι το καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική επανάσταση από ναυτικούς. Μια ούλης, Κανάρης, Πιπίνος, Ματρόζος, όλοι είχαν μαζευτεί εκεί πέρα. Οι Τούρκοι πιστεύουν ότι θα εξαφανίσουν τα μικρά εμπορικά πλοία των Ελλήνων, αλλά δεν υπολόγισαν τη ναυτική ευφυΐα του Μιαούλη. Όταν ο Μιαούλης σήκωσε τη σημαία με τη βοήθεια του Σταυρού επιτεθείτε και φύγαν τα πυρπολικά, κάπου εκεί πέρα άρχισαν και λιγοψυχούσαν οι Τούρκοι και κρίθηκε η ναυμαχία εκεί πέρα πάνω. Έγινε ένα πανδαιμόνιο πραγματικά πεισματόδους μάχης και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα αυτοί που περιγράφουν τη μάχη, ιστοριογράφοι, λένε ότι από τους καπνούς και τα ακροκέρια των πλοίων ήταν δύσκολο να δει κανείς αν πολεμά με αδελφό πλοίο ή με εχθρικό. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν ο θόρυβος και ο ρημαγδός από αυτή την πολεμική αναμέτρηση, αυτή τη σύγκρουση. Οι εχθροπραξίες σταματούν μέχρι το απόγευμα. Το Μιαούλης παρατάσει τα πλοία απέναντι στους παντοδύναμους Τούρκο-Αιγυπτίους. Είναι η πρώτη ναυμαχία του ελληνικού ναυτικού κατά παράταξη. Ανάγκασε πασάδες, φρεγάτες, ντελίνια και τους Ευρωπαίους γαλονάδες να καταφύγουν πάλι στο μπογάζι της Κου. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιαούλη, γιατί είχαν και πάρα πολλές απώλειες το ναυτικό και αναγκάστηκε ο καπουδάν Πασάς ο Τούρκος να υποχωρήσει. Μάλιστα σε μία επιστολή του προς τους προκρήτους της Ίδρας, ο Μιαούλης, πολύ απαξιωτικά, μιλάει για το στόλο αυτό του Ιμπραήμ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτός είναι ο στόλος του Ιμπραήμ. Είναι μόνο δυνατός σε αριθμό πλοίων και σε κανόνια, διότι το έμψυχο υλικό του αποτελείται από πεδάρια, από Άραβες, από πεδάρια όπως τους λέει, και από τα οποία εμείς θέλουμε 1.000 Άραβες, 1.000 τέτοια πεδάρια, εις ενός Έλληνος την σπάθην, λέει ο Μιαούλης. Άλλαξε η όλη κατάσταση. Αντιμετωπίζανε πλέον τους Έλληνες διαφορετικά. Λέγανε λοιπόν Γκρέκ, οι φουκαράδες έγινε Έλληνες, έγινε Λεσάλ Γκρέκ. Δηλαδή, ας το πούμε, οι κερατάδες Έλληνες, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν αποκτήσει το εμπόριο σε όλη αυτή την περιοχή της Μεσογείου. Η ουσιαστική επιτυχία ήταν ότι αν βυθιζόταν ο ελληνικός στόλος, θα τελείωνε και η επανάσταση στη στεριά. Το 1825 το Μεσολόγγι υποφέρει από την πολιορκία. Ο Μιαούλης σπέβδει να βοηθήσει στον ανεφοδιασμό. Οι Έλληνες αξιωματούχοι όμως τρώγονται μεταξύ τους και δεν του παρέχουν τα μέσα για να σωθεί η πόλη και οι κάτοικοι. Ο Μιαούλης έγραφε επιστολές εναγώνιας προς τους προκρήτους της Ίδρας και προς την κυβέρνηση, ζητώντας χρήματα. Όμως δεν είχε την ανάλογη ανταπόκριση. Σε ένα σημείο συγκεκριμένα γράφει: «Η διοίκησής μας πολλά ολίγα εφρόντισε νέος τώρα δια τας χρείας του πολέμου, δια τα πρόχειρα μέσα της κοινή σωτηρίας. Περιπλανόμεθα εις το στάδιο των παθών με ανέστητον ασφάλειαν, ενώ καθ' αυτό χανόμεθα. Ή τρελή βέβαια είναι, ή τυφλή και δεν βλέπουν την κατάσταση της αθλίας πατρίδος». Ο Μιαούλης προσπαθεί να κρατήσει το Μεσολόγγι, όχι τόσο για να διασπάσει τον αποκλεισμό, παραμένει δηλαδή στην περιοχή, όσο για να επιβραδύνει την πτώση του. Όμως, στις 10 Απριλίου, γνωστή από φράση μέρα, γίνεται η ηρωική έξοδος και ο Μιαούλης πλέον απελπισμένος γράφει στους προκρήτους της Ίδρας ότι το Μεσολόγγι χάθη αφεύκτος.
Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε πως οι Άγγλοι δανειστές μας εξανάγκασαν τον Μιαούλη να παραιτηθεί από τον τίτλο και τα καθήκοντα του αρχιναβάρχου και να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα Βρετανό αξιωματικό που φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την περιπετειώδη ζωή ενός αληθινού ηγέτη και ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, του Ανδρέα Μιαούλη. Ο Μιαούλης υπήρξε θερμός οπαδός της φιλοαγγλικής παράταξης. Το 1825, μαζί με τον Κολοκοτρώνη, υπογράφει την αίτηση αγγλικής προστασίας, την οποία θα παραδώσει στον Άγγλο πρεσβευτή ο γιος του Δημήτριος. Ωστόσο, η ξένη παρέμβαση στη χώρα θα αποβεί μοιραία για τον Άβαρχο. Οι Άγγλοι, σε μια προσπάθεια το 1826 να ελέγχουν και τις στρατιωτικές και τις ναυτικές δυνάμεις του αγώνα, επιβάλλουν δύο δικούς τους αρχηγούς. Στο ναυτικό, στο στόλο, βάζουν αρχηγό τον Τόμας Κόχραν, έναν Άγγλο ναύαρχο. Ο Κόχραν πράγματι έρχεται στην Ελλάδα στα 1827 με έναν παχυλότατο μισθό 50.000 λιρών ετησίως και θα αναλάμβανε πλέον ως αρχινάβαρχος του ελληνικού στόλου. Ήταν μια ιδιότητα που μέχρι τότε δικαιωματικά, όχι τυπικά, την είχε ο Ανδρέας Μιαούλης. Άτυπα. Ωστόσο ήταν αρχινάβαρχος. Όταν έλεγαν για τον αρχινάβαρχο εννοούσαν όλοι τον Ανδρέα Μιαούλη. Και γιατί τον επέβαλαν? Διότι έδιναν εκείνη την εποχή τα δάνεια στην Ελλάδα. Δεν είπε τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε, αρχηγός όντας του ελληνικού ναυτικού, παραμέρισε τον εαυτό του, έφυγε από την αρχηγία του Ιδραίου στόλου, έμεινε απλώς κυβερνήτης στο καράβι του και συνέχισε να υπηρετεί τον Κόχραν, ο οποίος Κόχραν απεδείχθη νούλα, τίποτα. Και λεφτά έφαγε και τίποτα δεν έκανε. Λίγος και επικίνδυνος. Ωστόσο, ο παραμερισμός του Μιαούλη δεν θα κρατήσει πολύ. Ένα χρόνο αργότερα ο Καποδίστριας θα τον αποκαταστήσει στη θέση του ναυάρχου. Παρά την τιμή του κυβερνήτη, ο Μιαούλης τον θεωρεί ρωσόφιλο και τυραννικό. Με την έλευση του Καποδίστρια, η ελληνική κοινωνία διχάζεται. Ο Καποδίστριας απαιτεί ο στρατός και ο στόλος να είναι ενιαίοι υπό τις διαταγές της κυβέρνησης και όχι των προεστών. Στη Μάνη και στην Ίδρα εκδηλώνονται οργίλες αντιδράσεις. Δεν μπορούσε λοιπόν να διανοηθεί ότι ένας νεόφερτος όπως ο Καποδίστριας με πολλές περγαμηνές θα μπορούσε να μην να θίξει τα συμφέροντα των μεγάλων οικογενειών κτλ. Οι οποίοι σημειωτέων είχαν συνεισφέρει στην Επανάσταση και ζωές και περιουσίες κτλ. Ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ούτε ο Μιαούλης ούτε κανένας άλλος από τους μεγάλους εφοπλιστικούς μέσα αγωγικά παράγοντες εποχής να επιτρέψει. Η Ίδρα θα εξελιχθεί στο πιο θερμό αντικαποδιστριακό κέντρο. Συγχρόνως οι Ιδραίοι δεν αποζημιώνονταν για την οικονομική βοήθεια που προσέφεραν στον αγώνα. Βέβαια το ελληνικό κράτος δεν είχε μία τότε, δεν μπορούσε να τους αποζημιώσει. Ο Καποδίστριας του είπε ότι δεν γίνεται. Εξαιτίας της αντίθεσης Καποδίστρια με Μαυροκορδάτο, Ζαΐμι και Τρικούπη, οι τρεις τελευταίοι καταφεύγουν στην Ίδρα, όπου εκεί το Μάιο του 1831 δημιουργούν μία επταμελή συνταγματική επιτροπή, μέλος της οποίας είναι και ο Μιαούλης. Η Ίδρα είχε κηρύξει στην ουσία εξέγερση εναντίον του Καποδίστρια. Ενώ το νησί βρίσκεται σε αναβρασμό, ο Καποδίστριας προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα τα εθνικά πλοία στον πόρο. Παράλληλα, οργανώνει μυστικό σχέδιο αποκλεισμού των στασιαστών στην Ίδρα. Στο πλευρό του έχει πιστό σύμμαχο τον θρυλικό Κωνσταντίνο Κανάρη. Ο Καποδίστριας εξυφαίνει ένα σχέδιο να αποκλείσει την Ίδρα με επικεφαλής τον Κανάρη, ώστε να αναγκάσει τους Ιδραίους
να εγκαταλείψουν τις απόψεις τους περί παραχώρησης συντάγματος. Οι Ιδραίοι μαθαίνουν το μυστικό και οι πρόκριτοι βάζουν ένα δίλημα στο Μιαούλη. Λοιπόν, οι πρόκριτοι της Ύδρας είπαν στο Μιαούλη, θα πας να φέρεις τα πλοία που έχει αποκλείσει ο Καποδίστρια στον πόρο, θα τα φέρεις στην Ύδρα και αν δεν μπορείς να τα φέρεις, να τα κάψεις. Και πράγματι φεύγει ο Μιαούλης στον πόρο με 200 ναύτες και καταλαμβάνουν και τα εθνικά πλοία που είναι εκεί και τον ναύσταθμο. Θεωρούσε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί την Ελλάδα. Στον πόρο γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην κατά τ' άλλα ένδοξη ιστορία του Μιαούλη. Ο Μιαούλης καταλαμβάνει στον πόρο το πολεμικό πλοίο Ύδρα. Σε μια προσπάθεια συνεννόησης, ο Μιαούλης καλεί τον Κανάρη στο πλοίο. Όσο ο Κανάρης βρίσκεται με τον Μιαούλη, ο Ιδραίος ναυτικός καταλαμβάνει το πλοίο του Κανάρη και τον κρατάει εχμάλωτο. Ο Κανάρης του είπε ότι η πράξη είναι προδοσία. Ο Μιαούλης δεν επήραξε βεβαίως τον Κανάρη, δεν τον κούνησε από τη θέση του. Γι' αυτόν ο κυβερνήτης ήταν Ρώσος και τύραννος. Έτσι τον αποκάλεσε στον Κανάρη. Είναι Ρώσος και τύραννος. Γι' αυτόν οι Ιδραίοι είχαν δίκιο. Ο Κανάρης αφήνεται ελεύθερος το ίδιο βράδυ και καταφεύγει στην Αίγινα για να φέρει ενισχύσεις. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είχε αποσταλεί ένας αριθμός ρωσικών πλοίων ρωσικής μοίρας υπό τον Ρικόρδ, τον ναύαρχο Ρικόρδ, ο οποίος ναυλοχούσε επίσης μαζί με τον εθνικό στόλο στον πόρο. Μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις, ο Ρώσος ναύαρχος δίνει τελεσίγραφο στο Μιαούλη. Τότε ο Μιαούλης αντιδρά με το ένστικτο του πολεμιστή. Αποφασίζει να βυθίσει 4 ελληνικά και ακριβοπληρωμένα πλοία για να μην τα αφήσει υπό τη διοίκηση του Καποδίστρια. Ο Μιαούλης επίσης αδιάλακτος πλήρως και στις 6 ώρα το πρωί της 1ης Αυγούστου ακούγεται ένας τρομερός θόρυβος και η φρεγάτα, η πανέμορφη, το πανέμορφο τρίκροτο, η φρεγάτα Ελλάς βυθίζεται σε συντρίμια στο βυθό του λιμανιού του πόρου. Και αυτό το πλοίο που ήταν το καμάρι του ελληνικού στόλου και που είχε αγοραστεί με μεγάλες θυσίες. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε πλοίο, ήταν το πιο σημαντικό πλοίο που είχε η Ελλάδα τότε. Ύστερα από λίγο, το ίδιο συμβαίνει και με την κορβέτα Ύδρα. Και ευτυχώς που βρέθηκε και ένας Μικονιάτης στρατιώτης, ο Γαλασίδης, μαζί με ένα στρατιώτη του οποίου το όνομα δεν έσωσε ιστορία, να σώσουν και το ατμοκίνητο Καρτερία και το πλοίο Εμμανουήλη από ανατίναξη την οποία είχε διατάξει ο Μιαούλης. Και τότε υπεχώρησε με βάρκες, έφυγε από το νότιο στόμιο του πόρου της Ύδρας, είχε πόρο, μεταξύ πόρου και ξηράς, και έφυγε από εκεί και έφυγε προς την Ύδρα. Όλοι τον έβρισαν τότε το Μιαούλη και τον αναθεμάτισαν και ο Καποδίστριας βέβαια, αλλά ήταν αργά πια, έκανε μια πράξη δικαιολόγητη. Μαζική καταστροφή, ένα φοβερό έγκλημα, ένα έγκλημα που ανάγκασε τον Κανάρη να γράψει αυτομάτως τον Καποδίστρια το εξής: ο Μιαούλης έριξε στις φλόγες την Ελλάδα και την κορβέτα Ύδρα. Ήθε το όνομα του αυτουργού τέτοιας ανόμιας ανίερης πράξης να είναι εις αιώνιον ανάθεμα. Σε κάθε περίπτωση νομικά η πράξη αυτή αποτελεί κολάσιμο αδίκημα και γι' αυτό και προσάγεται να δικαστεί. Στις 14 Αυγούστου ο Ιωάννης Καποδίστριας έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες του δίνει χάρη, δηλαδή τον συγχωρεί. Δεν τελεσφόρησε η δίκη αυτή, γιατί τους πρόλαβε ο θάνατος του Καποδίστρια. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έγινε τελικά η δίκη. Τον συγχώρεσε ο Καποδίστριας και το ελληνικό κράτος, τον τίμησε αργότερα, αλλά άφησε μια σκοτεινή έτσι, πινελιά στην κατά τα άλλα πολύ σημαντική του καριέρα. Ο Μιαούλης θα συνειδητοποιήσει το λάθος του και δεν θα διστάσει να το παραδεχτεί. Μετάνιωσε και αυτό το δείχνει έντονα η εξομολόγησή του στο Σπυρίδωνα Τρικούπη, 2 χρόνια αργότερα. Και έλεγε στον Τρικούπη κάποτε,
έπρεπε να ήσουν εκεί κοντά μου, να με προλάβαινες. Θύμα του εμφυλίου κλίματος, αυτού του κλίματος του εμφυλίου, που ήταν και η μεγάλη καταστροφή των Ελλήνων πάντα. Μετά την εκλογή του Όθωνα, ο Μιαούλης ορίζεται μέλος της Επιτροπής που θα παραδώσει το στέμα στο βασιλιά. Με τον Όθωνα έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Ο Όθωνας τον υπεραγαπούσε τον Μιαούλη και τον τίμησε δεόντως. Του απένει με μετάλλια το μεγαλόστραβο του Σωτήρος, το αριστείο τιμής. Τον έκανε διευθυντή του ναυτικού διευθυντηρίου στον Πόρο. Τον έκανε γενικό επιθεωρητή του ελληνικού στόλου. Τον επισκέφτηκε δύο φορές στο σπίτι του όταν ήταν άρρωστος από φυματίωση ο Μιαούλης. Κατ' εξαίρεση, το πρωτόκολλο έλεγε ότι ο βασιλιάς δεν πάει ποτέ σε σπίτια απλών ανθρώπων, μη βασιλέων. Τον επισκέφτηκε δύο φορές κλινήρι τον Μιαούλη ο Όθωνας. Ο Ανδρέας Μιαούλης πέθανε το απόγευμα της 11ης Ιουνίου του 1835. Ο θάνατός του θα σημάνει εθνικό πένθος, αφού παρά την τραγωδία του Πόρου, το όνομά του ήταν πάντα συνδεδεμένο με τους ναυτικούς άθλους της Επανάστασης. Ο Μιαούλης είναι η πιο εμβληματική μορφή του αγώνα από όλους όσους αναφέραμε ως τώρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν δεν είχε υπάρξει στη θέση στην οποία βρέθηκε, η μοίρα της Επανάστασης μπορεί να ήταν διαφορετική. Να, ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης στην ομάδα την ελληνική, ας το πούμε έτσι. Κατά τον Wilson, ο Μιαούλης ήταν ο άνδρας της Επανάστασης. Έτσι τον ονομάζει. Ο άνδρας της Επανάστασης. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η πολυτάραχη πορεία του Ανδρέα Μιαούλη πριν και μετά την Επανάσταση. Ο Μιαούλης θα μείνει στην ιστορία ως η πιο εμβληματική μορφή του ελληνικού αγώνα. Το όνομά του είναι ταυτισμένο με τη συνολική προσφορά του ελληνικού στόλου που καθόρισε και την τύχη της Ελλάδας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και η τελική μάχη της Επανάστασης κρίθηκε στη θάλασσα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.